Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ από ναι. το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε θα ασχοληθούμε και τους βρήκαμε στα σπάτα. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα ασχοληθούμε με αυτή την εκπομπή μόνο όταν υπάρχει λόγος. Ναι, υπάρχει, γιατί πήγαν οι δημοσιογράφοι μας και τους συνάντησαν. Αφού μετά έγινε η εκπομπή, σωστά. Βεβαίως, μετά το τέλος. Θα πούμε χρόνια πολλά και στην Ελίνα που είχε τη γιορτή της το Σάββατο. Είδαμε μετά και ωραία χρόνια πολλά. Που βγήκε με τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω τις κάμερες και τους έκανε το τραπέζι και πέρασαν πολύ ωραία. Ήταν λίγο καλύτερα σε διάθεση και να δούμε τι μας είπανε. Έτσι πως το λες, μωρέ, μια χαρά είναι η γυναίκα. Καλέ, γιατί... χαρούμενη είναι. Γιατί είπαμε ότι έχει πιεστεί λίγο ψυχολογικά. Ήταν ωραίο που ήταν χαρούμενη. Εγώ χαίρομαι να χαρμογελάνε οι άνθρωποι και να μην τους στενοχωρούμε. Μετά θα τους στενοχωρήσω μία από την πανεκπομπή όμως, γιατί θέλω να πω κάτι. Τι? Θέλω να πω κάτι για την Εφέλη που είδα την εκπομπή πολύ προσεκτικά το Σάββατο με αγάπη. Να δούμε τι μας είπανε πρώτα στην κάμερα. Και μετά να... Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Συγγνώμη, καταλαβαίνουμε ότι όλοι περιμένετε εδώ πάρα πολύ ώρα και αυτή είναι η δουλειά σας και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε άλλο πράγμα. Έχουμε κι εμείς πρόβλημα. Μας καταλαβαίνετε, εντάξει. Σας έχουν πει από τον Αντένα να μην δώσετε κάποια συνέντευξη. Εμείς σαν ομάδα θέλουμε να είμαστε. Είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα πάντως. Θα τα πούμε εν καιρό. Ήταν φανταστικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάντα περνάμε καλά και ελπίζουμε να περνάμε κάθε εβδομάδα ακόμα καλύτερα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, βιάζομαι γιατί πάω στα παιδιά. Πρέπει να φύγω γρήγορα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, φιλάκια. Γιατί γίνεται όλο αυτό το κυνηγητό? Πρώτη φορά εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα σε δεύτερη εκπομπή. Για ποιο, το καταλαβαίνετε εσείς που κάνετε τηλεόραση τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Πείτε κάτι. Το έχουμε ξαναζήσει. Πού? Καλά, δεν σημαίνει καλά, κάτι. Μα γίνεται χαμός, καλέ. Με τρεις ανθρώπους που δεν έχουν ξανακάνει κάτι. Τηλεόραση και μάλλον μια γυναίκα. Μετά κάτι θα γίνει, θα ξανασχοληθείς. Απλώς έχει όλο αυτό ένα. Για αυτό το διάστημα ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι το κορίτσι αμέσως είδες που μίλησε. Πήγε μπροστά, μίλησε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν μας επιτρέπεται. Αν ήταν, θα μιλούσαμε. Αλλά δεν μας επιτρέπουν να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν πολύ εξωστρεφής τώρα, σε καμία σχέση με την προηγούμενη φορά. Λογικό είναι, θέλουν όλα τα πράγματα το χρόνο τους. Εγώ είδα πάρα πολύ προσεκτικά την εκπομπή το Σάββατο. Ναι, αλλά εσύ είσαι και κριτικός. Ναι. Με αυτή τη ματιά την είδα. Και η αλήθεια είναι, καταρχάς χάρηκα πάρα πολύ με την παρουσία της κυρίας Λίτσας Πατέρα. Η οποία συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε γιατί μια Λίτσα Πατέρα τόσο ανθρώπινη και συναισθηματική, όταν ξαφνικά βλέπει τα δύο εγγόνια της. Είναι εκεί είναι δεν χρειάζεται να το πω κάτι. Πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι γεμάτη συνέστημα, ήταν και πολύ τρυφερή και με τους συνεργάτες της εκπομπής, γιατί αυτή είναι η Λίτσα Πατέρα. Και πολύ σωστά μετά υπήρχαν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι η κολόνα του σταθμού. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Να πω κάτι, ήταν όλοι πολύ πιο άνετοι, καλύτεροι, ρόλαρε λίγο περισσότερο, ωστόσο μία συμβουλή στην Εφέλη. Μη μιλάει πάνω στους συνεργάτες της. Μίλαγε διαρκώς επάνω στους συνεργάτες της. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ναι, εντάξει. Εγώ πάντα θα αναφέρω την Εφέλη, γιατί με αναφέρει και αυτή. Αναφέρεται εμέσως πλην σαφώς σε κάτι βίντεο που κάνει. Αλήθεια. Αλλά έχει ενοχληθεί, γιατί. Τι εννοείς? Εντάξει, τώρα τόσα τις έχουμε σούρι. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε προσωπικά μαζί τους. Δηλαδή, κρίνεις την τηλεπερσόνα, δεν κρίνεις τον άνθρωπο. Έχουν χρόνο ακόμα. Καλά, τώρα αυτό που λες τι είναι. Πώς, δηλαδή. Τι κρίνεις τηλεπερσόνα, δεν υποδίονται. Κανείς μας δεν υποδίεται. Όχι, πρώτα απ' όλα. Περίμενε λίγο. Πρώτα απ' όλα. Γιατί λες για τους άλλους όταν και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού, τουλάχιστον εγώ πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε εμείς κάτι άλλο και οι άλλοι κάτι άλλο. Είμαστε όλοι, κάνουμε την ίδια δουλειά. Είτε κάποιος την κάνει 5 μέρες, είτε κάποιος την κάνει 100 χρόνια. Και δεν είναι τηλεπερσόνα. Τηλεπερσόνα είναι η Βάνια, στον Νίκο Μουτσινά. Όλοι οι άλλοι που είναι ιδίως ζωντανά μπροστά στην κάμερα βγάζουν το κανονικό τους εαυτό. Δεν υποδίονται κάποιον. Άντε, κάποιες φορές δεν μπορείς να είσαι 100% εαυτό σου στην τηλεόραση. Αυτό που το λέμε, εγώ δεν μπορείς, αλλά είσαι ο εαυτό σου. Δεν μπορείς. Δεν δείχνεις όλες τις πτυχές του εαυτού σου μπροστά σε μια κάμερα. Όχι, και θέλεις να δείξεις. Κάποιοι θέλουν να δείξουν το καλύτερο του εαυτό, κάποιοι άλλοι που έχουν θέματα θέλουν να δείξουν το χειρότερο του. Εφέλη διαδικτυακά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για μια κοπέλα η οποία είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν μπορεί, ούτε δεν μπορείς να βγάλεις εσύ συμπέρασμα, ναι, γιατί ακόμα και η ίδια, όλοι μας, όταν είμαστε στην αρχή, ψάχνουμε τα πατήματά μας, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο επιεικείς. Συμφωνώ. Την πρώτη μέρα να ξέρει τι δρόμο θα ακολουθήσει και πόσο αληθινός θα είναι και πόσα πράγματα θα κρατήσει για τον εαυτό του και πόσα. Όλο αυτό θέλει ένα χρόνο. Δηλαδή έτσι γίνεται σε όλες τις δουλειές. Πόσο μάλλον στην τηλεόραση που μεγενθύνει
υπερμεγενθύνει τα πάντα. Όλοι μας όταν πρωτοβγήκαμε, πέντε φορές έχει βγει, δέκα το κορίτσι ναι. αυτό στη τηλεόραση. Τι περιμένεις, όταν δηλαδή. Βγαίνεις, όμως... Συνειδητά να έχει πει τι δρόμο θα ακολουθήσει. Εγώ νομίζω ότι για την αντίδρασή της, λέει ο Νίκος, για τις αντιδράσεις της που είναι πάρα πολύ έντονες σε σχέση με την κριτική γενικότερα. Αυτό και πρέπει αυτό να είσαι έτοιμος ότι θα ακούσεις και κριτική όταν βγεις στην τηλεόραση και εκτεθείς δημόσια. Έτυχε όμως να συμμετέχει σε μια εκπομπή, συμμετείχε και στην εκπομπή της Πακοδήμου. Ασχολήθηκε κανείς? Όχι. Όταν έπρεπε να ασχοληθεί. Λίγο, όσο να πεις. Δεν ασχολήθηκε. Με τέτοια διάσταση δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς. Δεν ασχολήθηκε. Απλώς έτυχε να είναι σε μια συνθήκη, σε μια εκπομπή που όλοι ασχολήθηκαν τηλεοπτικά με αυτό. Γιατί ξαναλέω. Εδώ τώρα, γιατί ξαναλέω. Την Πακοδή μου δεν είπα πριν. Εμπλέκεται το. Ναι, γιατί ξαναλέω. Σε αυτή την εκπομπή τηλεοπτικά ασχοληθήκαμε όλοι. Γιατί ενεπλάκει το όνομα της Βίκης Χατζηβασιλείου. Αν ήταν μια εκπομπή που ξεκινούσε με την Παπίλα, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί. Θα έπαιρνε αυτό, όχι με την κακή την έννοια, ενώ να πέσουν όλοι πάνω και να είναι μεγαλύτερη ένταση. Ακόμα και τώρα η Χατζηβασιλείου δίνει συνέντευξη και μιλάει γι' αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις.